Το παράδειγμα Ηλιούπολης της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας τιμά σήμερα στο πρόσωπο της ακριβής μας συντρόφισσας και συναγωνίστριας Αθηνά Σκοτή Λάτση όλους τους αγωνιστές του ΕΑΜ Ελλάς ΕΠΟΜ Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Σαν αγωνιστές, απόγονοι και φίλοι της ΕΕΜΚΙΣ Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, είμαστε περήφανοι για τον ηρωικό αγώνα που έδωσε ο λαός μας ενάντια στον ξένο κατακτητή και την τρίχρονη εποπτεία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ιδιαίτερη ήταν η συμβολή των γυναικών σε κάθε μετερίζοντο αγώνα. Με το όπλο στο χέρι, ισότιμα δίπλα στον αντάρτη, στην επιμελητία, στην υγεία, με το χωνί στο χέρι, παντού μπροστά με ηρωισμό και αυτοθυσία. Χιλιάδες ήταν οι συντρόφισσες και οι συναγωνίστριες που αντιμετώπισαν διώξεις, φυλακές, βασανιστήρια, εξορίες και δεν λύγησαν. Μέσα στη φλόγα του αγώνα κατέκτησαν την πραγματική ισοτιμία. Στη συνέχεια πολλές από τις αλήγιστες της ταξικής πάλης αναδείχθηκαν σε σημαντικές προσωπικότητες στην κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή. Μια τέτοια προσωπικότητα είναι και η κοιμόμενη σήμερα συναγωνίστριά μας Αθηνά. Μέσα από τις γραμμές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, μέλος του οποίου παραμένει μέχρι σήμερα, δεν έπαψε λεπτό να αγωνίζεται σε όλες τις συνθήκες για τα ίδια ιδανικά. Είτε μέσα από τον παράνομο μηχανισμό του ΚΚΕ κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, είτε στους ταξικούς αγώνες με την de facto νομιμοποίηση του κόμματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε, διατέλεσε για 12 χρόνια μέλος διοικητικών συλλόγων γονέων και κηδεμών, μέλος της Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη σε διάφορες θέσεις ευθύνης, για χρόνια δημοτική σύμβουλος της Δημοκρατικής Ενότητας δίπλα στον κομμουνιστή δήμαρχο Δημήτρη Κιντή. Η θρηλυκή Δημοκρατική Ενότητα που τα έβαλε με τους καταπατητές και κέρδισε. Με τέτοιες συναγωνίστριες και συντρόφισσες δώσαμε τη μάχη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχε ιδιαίτερη δράση στον πολιτισμό. Μέσα από το πνευματικό κέντρο της πόλης στήριξε το Ελεύθερο Αεραστεχνικό Θέατρο και όχι μόνο, και γενικά στήριξε την λαϊκή δημιουργία με στόχο να γίνει πράξη ότι ο πολιτισμός είναι λαϊκό δικαίωμα. Κλείνοντας δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε όπως κάναμε μέχρι σήμερα για όσο βαστάν τα πόδια μας με συνεχή και ανυποχώρητο αγώνα μέχρι να δικαιωθούν όσες και όσοι πάλεψαν και θυσιάστηκαν για μια άλλη καλύτερη ζωή, για τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Γεια σου συντρόφισσα Αθηνά!